Στην κάθοδό μας επί της οδού Μητροπόλεως, η οποία όπως έχουμε αναφέρει ήδη κινείται πάνω στην κήτη του Ιρυδανού ποταμού, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα έκανε και με ανδρισμούς στην περιοχή. Η ευρύτερη περιοχή αποκαλείται, παρατηρείται και σε κάποιους χάρτες με το τοπονύμιο Τέλμα Αθηνάς, καθότι εδώ ο χώρος γενικά λειτουργούσε και ως μια επίπεδη επιφάνεια στην οποία το νερό μαζευότανε ήδη από την αρχαιότητα και με διάφορα έργα καταφέρανε και καθαρίσαν από τα νερά εδώ την περιοχή, η οποία διαμορφώθηκε σαν ένας χώρος επίπεδος. Συγκεκριμένα εδώ λειτουργούσε μέχρι την κατασκευή της Μητρόπολης, που βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα της, ένα μετόχι της Μονής Κεσαριανής. Στο μετόχι αυτό της Μονής Κεσαριανής υπήρχαν διάφορα εκκλησάκια τα οποία καταστραφήκανε και το μόνο που σώζεται σήμερα είναι το εντυπωσιακό και μοναδικό αυτό εκκλησάκι που βρίσκεται πίσω μας, το εκκλησάκι της Γοργοεπικόου όπως αποκαλείται σήμερα ή του Αγίου Ελευθερίου, και τα δύο ονόματα συνδέονται με την αρχαία λατρεία πάνω στην οποία, στο ιερό της οποίας χτιστήκανε και με τα αρχαία μέλη μάλιστα χτίστηκε ο καινούριος ναός του ναού της Ηλιθιίας, ο οποίος βρισκόταν σύμφωνα και με τις έρευνες και με τις πηγές σε αυτήν εδώ την τοποθεσία. Ο ναός της Ηλιθιίας λοιπόν, της προστάτηδας του Τοκετού, έδωσε το όνομά της στην μετέπειτα λατρεία της Παναγιάς Γοργοεπικόου και του Άγιου Ελευθέριου, που και οι δύο αυτοί οι Άγιοι συνδέονται με την βοήθεια με τη βοήθεια που χρειάζονται οι μέλουσες μητέρες για να έχουν έναν ευχάριστο τοκετό. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την λατρεία, μας σώζονται διάφορα στοιχεία, τόσο αρχαιολογικά όσο και ιστορικά, μέσα από τις πηγές. Με βάση αυτά τα ευρήματα λοιπόν, γνωρίζουμε ότι περίπου τον 4ο αιώνα π.Χ. σε αυτό εδώ το μέρος χτίζεται ο ναός της Ηλιθιίας. Όσον αφορά το ίδιο το όνομα της θεάς, η Ηλιθιία, το όνομά της απαντάται και με άλλες μορφές όπως Ηλίθια με έψιλον γιώτα, ύψιλον και γιώτα, Ηλίθια με ήτα, ύψιλον και γιώτα, αλλά και ως Ελεύθια, Ελεύθια, Ελενθώ ή και Ελιθώ. Όλα αυτά τα ονόματα, σύμφωνα με τον Αδαμάντιο Αδαμαντίου, μας όσον αφορά την ετυμολογία της λέξης, πιθανότατα φαίνεται να παράγεται εκ των αρχαίων ρημάτων ηλαίο, που σημαίνει στεναχωρώ ή πιέζω, και του θείου, και του θείο, το οποίο σημαίνει στενάζω με ορμή, τρελαίνομαι, καθότι ο τοκετός πάντα ήταν μια επίπονη διαδικασία για τις γυναίκες. Κατά την αρχαία παράδοση λοιπόν, το όνομα αυτό οφείλεται πιθανότατα σε οικετευτική κραυγή των επιτόκων Ελθέ, Ελθέ. Όσον αφορά την λατρεία της, ο Πέτρος ο Θέμελης, ο γνωστός αρχαιολόγος, μας αναφέρει σχετικά ότι η θεά του τοκετού Ηλιθία ήταν κόρη της Ήρας, σύμφωνα με την Ιλιάδα του Ομήρου, ενώ η θεογονία του Ισιώδου την θέλει κόρη του Διός και της Ήρας και αδελφή της Ήβης και του Άρη. Στο Άργος και την Αττική, το όνομά της αποτελεί συχνό επώνυμο της Ήρας, ενώ στην Βιωτία είναι ο συνοδευτικό της Αρτέμιδος, που αποκαλείται και Λοχία. Ταυτίζεται συχνά και με την Ίσιδα Ηλιθιία και Λοχία. Η θεά του Τοκετού ονομάζεται συχνά Ελεύθια, όπως για παράδειγμα στην αρχαία Μεσίνη, καθώς και Ελευθώ, καθιστώντας έτσι σχεδόν βέβαιη την ετυμολογική σχέση του ονόματός της με τα ρήματα Ήλισθε και Ελεύθω, μολονότι ότι ορισμένοι ερευνητές προτιμούν να ανάγουν την καταγωγή της στη σημητική θεά της Γένας, Λόλεντεθ ή Αλιλάτ. Ήταν με άλλα λόγια η ερχόμενη, η κραυγή του πόνου, η ολολιγή της ετοιμόγενης γυναίκας, όπως μας αναφέρει και ο ομηρικός ύμνος στον Απόλλωνα, η οποία καλεί απεγνωσμένα τη θεά να σπεύσει κοντά της για βοήθεια και η θεά έρχεται μαζί της, έρχεται στον κόσμο και το παιδί. Αυτήν ακριβώς την υπόσταση της θεάς χρωματίζουν ορισμένα επίθετα που ενίοτε την συνοδεύουν, σύμφωνα με φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες όπως Πολύστονος, Μονόστοκος, Ματροπόλος και Λυσίζωνος, αλλά και επιλυσωμένη. Και συνεχίζει ο
καθηγητής ο κύριος Θέμελης, το κύριο αθηναϊκό ιερό της βρισκόταν μεταξύ του Σαραπίου και του Ολυμπίου. Ενώ η ιερά της Ηλυθίας εν Άγρες και της Ήρας Ηλυθίας αναφέρονται σε αττικές επιγραφές. Ο Παυσανίας σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τα τρία ξώανα της Ηλυθίας μόνο στους Αθηναίους είναι ντυμένα ως χαμηλά στα πόδια. Δύο μάλιστα από αυτά, κατά τα λεγόμενα των γυναικών, ήταν κριτικά και αναθήματα της Φέδρας, ενώ το αρχαιότερο το είχε φέρει ο Ερυσίχθων από την Δήλο. Η εκκλησία της Παναγίας Γοργοεπικόου, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, δίπλα στη Μητρόπολη, είναι γνωστή και ως εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, ο οποίος διαδέχθηκε την Ηλυθία ως προστάτης του Τοκετού και ελευθερωτής των γυναικών από τους πόνους της γέννας. Αυτά λοιπόν τα πολύ σπουδαία και σημαντικά μας αναφέρει ο καθηγητής κύριος Θέμελης, ο οποίος τεκμηριώνει και αυτός με τη σειρά του την συνέχεια της λατρείας σε αυτόν εδώ τον χώρο, σε αυτό εδώ το μικρό σήμερα κλεισάκι, το οποίο αναφέραμε ότι είναι ιδιαίτερο και μοναδικό, καθότι όποιος έρθει εδώ, όποιος επισκέπτης έρθει εδώ και το περιτριγυρίσει και το επεξεργαστεί οπτικά, θα καταλάβει ότι είναι ένα συνοθήλευμα, μία σύνθεση πολλών αρχαίων μελών από πολλούς αρχαίους ναούς, πέρα από το ναό της ίδιας της Ηλυθίας, την εποχή που χτίστηκε περίπου τον 10ο με 11ο αιώνα μετά Χριστό. Η πληθώρα των αρχαίων μελών πραγματικά είναι εντυπωσιακή σε κάθε πλευρά της, και στις τέσσερις πλευρές στο εκκλησάκι, και είναι πολύ ενδιαφέρον η μελέτη αυτών των γλυπτών, η οποία έχει γίνει παλαιότερα από έναν Γερμανό, αλλά λείπει από την ελληνική βιβλιογραφία μία σχετική δημοσίευση. Στεκόμαστε μόνο στην είσοδό της, πάνω ακριβώς από την πύλη εισόδου της Γοργοεπικόου. Υπάρχει μία μαρμάρινη επιμήκης στήλη με διάφορες φιγούρες, με ανθρώπους, με ζώα, το οποίο είναι το μοναδικό σωζόμενο αρχαίο σκαλιστό ημερολόγιο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι ιδιότητες περιγράφουν στην ουσία είναι ο κάθε μήνας, ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και οι εργασίες που γίνονται κάθε μήνα μαζί με το αντίστοιχο ζώδιο. Υπάρχει ο κρυός, ο εγώκερος. Όλο αυτό λοιπόν το ημερολόγιο, το οποίο έχει σπάσει στη μέση και έχει τοποθετηθεί μάλιστα και ανάποδα, είναι ένα μοναδικό έβριμα που σώζεται ακριβώς εδώ, εντυχισμένο στον Άγιο Ελευθέριο. Όπως και κάθε άλλο μαρμάρινο γλυπτό, όπου βλέπουμε διάφορα μοτίβα, είτε με ζώα, είτε με σύμβολα, με σπήρες. Οι σταυροί έχουν μπει αργότερα φυσικά όπου υπάρχουν αυτοί. Αξίζει την επίσκεψη του κάθε περαστικού για να περιεργαστεί όλα αυτά τα πραγματικά πλούσια μέλη, τα οποία οφείλουμε να αναφέρουμε ότι οι τότε χτίστες, το 10ο με 11ο αιώνα, επέλεξαν από τη μία να χρησιμοποιήσουν αρχαία μέλη, από την άλλη όμως όχι να τα καταστρέψουν, αλλά να τα χρησιμοποιήσουν και σε δημόσια θέα. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τα τοποθετήσουν ανάποδα, να μην φαίνονται όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά επέλεξαν να τα τοποθετήσουν έτσι όπως είναι σήμερα και να τα βλέπουμε, κάτι που έχει και αυτό τη δική του σημασία και σπουδαιότητα. Για να συνεχίσουμε πάνω στο ιστορικό κομμάτι της περιοχής, ακριβώς δίπλα από την κήτη του Ιρυδανού ποταμού σε αυτό το ύψος. Εδώ, όπως είπαμε πρωτύτερα, πριν την κατασκευή της Μητρόπολης, λειτουργούσε ένα μετόχι της Μονής Κεσαριανής και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του, καθότι μέσα από διάφορα βιβλία, κυρίως του Καμπούρογλου, μας σώζονται κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το μετόχι εδώ. Καταρχήν υπήρχε ένας μικρός ναός, ο Άγιος Νικόλαος, ένα εκκλησίδιον του μετοχίου της Κεσαριανής, όπως αναφέρεται, το οποίο γκρεμίστηκε περίπου το 1843 για να κατασκευαστεί εδώ η Μητρόπολη. Το ενδιαφέρον που μας αναφέρει ο Καμπούρογλου είναι το εξής, και το διαβάζω ακριβώς από το βιβλίο του. Ως προς τον Άγιο Νικόλαο έχουμε να σημειώσουμε μόνον ότι η επιγραφή της σχετιζομένη προς τον ελευσινιακό μυστικισμό, αποκειμένη κατά αυτόν, προκαλεί σκέψη στην ΑΣ εν συνδυασμό προς ευρεθήσαν άλλην τη αυτήν επιγραφήν εν τη Μονή της Κεσαριανής. Εδώ λοιπόν έχουμε την πολύ σπουδαία πληροφορία ότι βρέθηκε επιγραφή σχετιζόμενη με τον ελευσινιακό μυστικισμό, δηλαδή με τα ελευσίνια μυστήρια, το οποίο σε συνδυασμό με άλλες αντίστοιχες ανακαλύψεις στην Μονή Κεσαριανής στον Ημιτό, από εκεί που ξεκινήσαμε και τα τεκμηριογραφήματα με τον Ηλισσό. Ο συνδυασμός λοιπόν όλων αυτών των πληροφοριών μας κάνει να σκεφτούμε ότι αυτή η περιοχή
ήταν ένα πολύ σημαντικό κέντρο στο οποίο συνδεόταν με τα ελευσινιακά μυστήρια και γενικά με τα μυστήρια της αρχαιότητας. Έχει σημασία κιόλας να αναφέρουμε ότι εδώ όσον αφορά τη βιβλιοθήκη της Κεσαριανής, η οποία όπως είπαμε ήταν μετόχη εδώ η περιοχή, και διαβάζουμε πάλι από τον Καμπούρογλου τα εξής για την βιβλιοθήκη της Κεσαριανής. Η ποιητική, όπως την αποκαλεί, του ημιτού μονή, συνεχίζουσα την παράδοση των αιώνων, δεν έπαυσε να είναι εστία γραμμάτων. Αν ήτο δε αρχαίων διδασκαλίων και πλατωνικών ενδιέτημα, είδε κατά τους μεταγενέστερους, τους παλαιούς χρόνους και νεοπλατωνικούς σοφούς. Εδώ λοιπόν έχουμε μία άλλη πληροφορία. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες γενικά για την λειτουργία ενός νεοπλατωνικού κέντρου στην περιοχή του ημιτού και του ευρύτερου και της ευρύτερης περιοχής της Μονής Κεσαριανής, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και στα τεκμηριογραφήματα, το οποίο φυσικά συνδεόταν και με αυτόν εδώ το χώρο, καθότι λειτουργούσε ως μετόχη, ως συνδετήριος κρίκος στην ουσία της Κεσαριανής με αυτήν εδώ την περιοχή, και όλα αυτά τα συμβάντα γινόντουσαν εδώ στις όχθες του Ιρυδανού ποταμού. Συνθέτοντας λοιπόν όλες αυτές τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λατρείες, τις μυστικιστικές και τις τελετουργικές, υπάρχουν και άλλες πληροφορίες σχετικά με διάφορα υπόγεια εδώ, δεν θα τα αναφέρουμε. Η περιοχή γενικότερα από τότε, από την εποχή που κατασκευάστηκε η Μητρόπολη, βρίσκεται σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Μόνο ό,τι σώζεται τώρα στις προσώψεις, στις πλευρές του Αγίου Ελευθερίου, του πάλε ποτέ ναού της Ηλυθίας, μπορεί να δει ο επισκέπτης από αυτό το παρελθόν το παλαιό. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ λίγο το κομμάτι της πλατείας Μητροπόλεως και συνεχίζουμε πάνω στην πορεία του Ιρυδανού ποταμού να κατεβαίνουμε την οδό Μητροπόλεως με κατεύθυνση προς το Μοναστηράκι.